μέχρι το τέλος του χρόνου και με την προϋπόθεση της δραματικής προσήλωσης στο σχεδιασμό που έχει γίνει. Φτάνει το νερό στο φράγμα Ποσελέμη. Είμαστε στα 5,5 εκατομμύρια κυβικά. Όπως τα είχαμε έτσι προγραμματίσει, τόσο έτσι πηγαίνουν. Με την κατανομή που έχει γίνει στις 3 ΔΕΙΑ, με αυτή την κατανομή προβλέπεται τέλος του χρόνου να φτάσει στο νερό με τα κυβικά τα οποία θα πάρει κάθε ΔΕΙΑ. Η πληρότητα του φράγματος έχει υποχωρήσει μόλις το 21%. Είναι τραγικά λίγο όμως. Αν δεν κάνω λάθος, το ασφαλές είναι μέχρι τα 2 εκατομμύρια, σωστά? Ναι, βεβαίως. Έχουμε λοιπόν άλλα 3,5 εκατομμύρια κυβικά. Αυτά 3,5 εκατομμύρια κυβικά φτάνουν μέχρι τέλος του χρόνου όπως τα έχουμε κατανείμει. Η τραγική κατάσταση του φράγματος αποτυπώθηκε δορυφορικά. Όπως φαίνεται στα δεδομένα του Sentinel-2 του Κοπέρνικους που επεξεργάστηκε και οπτικοποίησε το Climate Book, η έκταση του ταμιευτήρα που καλύπτεται από νερό από 1,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα που ήταν το 2022, υποχώρησε το 2023 στα 0,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα και στις 10 Ιουλίου του 2024 ήταν μόλις 0,6 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η δορυφορική αποτύπωση του φράγματος από Σελέμη σε 3 διαδοχικές χρονιές, αλλά και η επιτόπια αυτοψία, δείχνουν ξεκάθαρα πως το πρόβλημα της λειψιδρίας δεν είναι πια μια θεωρητική συζήτηση, αλλά μια τραγική πραγματικότητα. Με δεδομένα αυτά που βλέπουμε τώρα και με τον προβληματισμό που υπάρχει γενικότερα, έχουν αρχίσει να δρομολογούνται, ας πούμε, περισσότερες παρεμβάσεις, διαφορετικές παρεμβάσεις, ίσως για το επόμενο διάστημα? Οι παρεμβάσεις μπορεί να γίνουν, δεν μπορεί να είναι και πολλές. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει αυτή η κατανομή. Από τέλος του χρόνου και μετά, εάν δεν έχουμε εμπλουτισμό του ταμιευτήρα από βροχοπτώσεις, από χιονοτώσεις, μέσω της ΕΕΝΑΚΑΣ, που εκεί είναι η μεγάλη παροχή. Αν δεν είναι αυτό, θα πάμε σε μια συντηρητική λειτουργία που λέμε. Σημαίνει μια φορά την εβδομάδα θα δουλεύει το δραστήριο, για να προκύπτει η κατάσταση να είναι σε ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή να επαναλειτουργήσει. Αυτό το νερό έχουμε, αυτό θα διαχειριστούμε. Αν υπολογίσει κανείς το γεγονός πως η κανονική έκταση επιφάνειας είναι 1,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα, η σημερινή επιφάνεια είναι στο 31% της κανονικής επιφάνειας του ταμιευτήρα. Φέτος η στάθμη ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Υπήρξε προγραμματισμός για το Δήμο Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου να πάρουμε απολύψιμη ποσότητα 1.089.000 κυβικά. Το ίδιο και ο Άγιος Νικόλαος, το Ηράκλειο περισσότερο. Έχουμε πάρει ήδη 550.000 κυβικά. Υπολείπονται τα υπόλοιπα, τα μισά. Το φάντασμα της λειψιδρίας έχει οδηγήσει Δήμους και το ΕΒ στην υιοθέτηση περιοριστικών μέτρων προκειμένου να σωθεί η χρονιά. Το δικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού που ήδη δημοσιοποιήθηκε έχει διακριτό κεφάλαιο για τους σπόρους τους υδάτινους. Πρέπει λοιπόν να δούμε νέες πηγές, νέους τρόπους, περιορισμό της κατανάλωσης και άλλους έξυπνους τρόπους, τουλάχιστον για νερό το οποίο πάει στην άρδευση, να προκύψει από την επεξεργασία των λιμάτων που να βάλουμε στην άκρη ποσότητες για ίδρυψη. Από τη Μεσαρά ως τα Χανιά, οι αρχές προσπαθούν να διαχειριστούν ένα πρόβλημα που μέρα με τη μέρα φαίνεται ότι γιγαντώνεται. Η λειψιδρία είναι δομένη στην Κρήτη, σε όλη την Κρήτη, είτε δυτική είτε ανατολική. Και τα Χανιά έχουν πρόβλημα, και το Ρέθυμνο αρκετά μεγάλο, και το Ηράκλειο βέβαια. Ενδεχομένως το Ηράκλειο είναι και πιο συνηθισμένο. Πλαφόν κατανάλωση σε καλλιέργειες, απαγόρευση άδρευσης στις βραδινές ώρες, πρόστιμα και κυρίως αγωνιώδεις εκκλήσεις προς τον κόσμο για λελογισμένη χρήση του νερού. Είναι ανάμεσα στα όπλα των αρμόδιων την ίδια ώρα που οι φωνές για πολιτικές παρεμβάσεις για τη δρομολόγηση εγκυοβελτιωτικών έργων είναι πια στεντόριες. Είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα και θα το δούμε με αυτή τη σοβαρότητα, αλλά θεωρούμε ότι η πολιτεία πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία, να συντονίσει όλους τους φορείς και να δώσει κατεύθυνση.